Βρισκόμαστε πίσω από το επαρχείο, όπου βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους να φτιάχνουν το δάπεδο, γιατί έχει ξυλωθεί, έχει καταστραφεί με τον καιρό. Άρα λοιπόν το βλέπουμε εδώ να το φτιάχνουν. Να ρωτήσουμε. Κύριε Κουτελά, θα σηκωθείτε λίγο. Καλημέρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Τι κάνουμε ακριβώς εδώ? Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχει χαλάσει το δάπεδο. Ναι. Βέβαια τα ίδια πλακίδια δεν έχουμε, γιατί τα φέραν Ιταλοί από Ιταλία, ναι, τότε. Και βρήκαμε ένα επισκευαστικό της Duro-Stick, περίπου στο ίδιο χρώμα, το οποίο, ναι, κάνει για δάπεδα, και όπως βλέπετε τον μπαλώνουμε αυτό και το χαράζουμε να σαν το ταιριάσουμε. Άλλο, για να φαίνεται. Βέβαια, να φαίνεται ότι είναι σαν συνέχεια. Γιατί σιγά, ναι, σιγά θα φύγουν και τα υπόλοιπα, βέβαια, αν τα αφήσουμε. Βέβαια. Οπότε καλά πρέπει καλά να το μορφύνουμε και την πίσω μεριά του επαρχείου μας. Ναι, ναι, έτσι αυτό είναι ιταλικά από την... Ναι, από αυτά τότε, είναι από τότε. Από και αν ζουμάρετε εδώ την κάμερά σας, ναι, θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα και η στάμπα από τη φίρμα την Ιταλική. Μάλιστα. Το εργοστάσιο που τα έφτιαξε τη δεκαετία του 20. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί σε αυτά είναι αξεπέραστοι. Βέβαια. Ναι. Έχουν πολύ. Αλλά εδώ πράγμα πιστεύω ότι τη ζημιά την έκαναν οι γιώσεις που φτιάξανε σε, ναι, μετέπειτα εποχή και αυτή, ναι, η σιδεροσωλήνα. Ενώ στην άλλη μεριά, αν δείτε, είναι ακέραιο το δάπεδο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, τι μπορούμε, κάνουμε. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Και πρέπει, να είστε καλά. Πρέπει να το φτιάχνετε. Με την ευκαιρία που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ ακριβώς πίσω από το επαρχείο μας και μπροστά από την Μητρόπολη μας, είμαστε εδώ στο Ειρηνοδικείο, όπου πρέπει να σας πούμε ότι μας το είπανε εδώ οι άνθρωποι που έρχονται στο Ειρηνοδικείο και είδανε αυτό εδώ το χάλασμα. Βλέπετε, έχουν φύγει τα βότσαλα, είναι μικρό και μπορεί να διορθωθεί για να μην έχουμε πάλι τα τσιμέντα που βάλανε σε περίπτωση που φύγει το βοτσαλωτό. Είναι ένα υπέροχο βοτσαλωτό εδώ. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, θα πρέπει και να το προστατεύουμε, να το προσέχουμε. Τώρα η φθορά του χρόνου φέρνει αυτές τις καταστροφές. Αλλά καλό είναι να τις επιδιορθώνουμε. Δεν θα βάζουμε τσιμέντο πάνω σε αυτό το υπέροχο βοτσαλωτό. Λοιπόν, αυτό μπορεί να διορθωθεί. Είναι μικρό. Είναι λίγο. Ας το δουν λοιπόν, ας το δει ο Δήμος, ας το δουν οι υπεύθυνοι. Ναι. Είναι θέμα επαρχείου πια αυτό. Επαρχείο, γιατί είναι επαρχείο στην κυριότητα του επαρχείου, αλλά θέλουμε να δείξουμε κάτι. Μία εσωτερική αυλή, γιατί εσωτερική αυλή ήταν αυτή, έτσι. Ναι. Να το επαρχείο μας εδώ πάνω. Λοιπόν. Και υπάρχει φθορά του χρόνου που έλεγες. Κοίταξε να δεις τώρα. Παρέμβαση. Ναι, τσιμέντο. Παρέμβαση. Πάνω στο, δηλαδή, στο βοτσαλωτό, ναι, το υπέροχο βοτσαλωτό αυτό κατά τα άλλα. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το διορθώσει. Πώς δεν μπορούσανε, μπορούσανε. Είναι, εδώ έχουν γίνει παρεμβάσεις. Ναι. Φαίνεται. Υπάρχουν τόσοι τεχνίτες πια στην Κάλυμνο και είναι εξαιρετικοί τεχνίτες. Και εδώ. Κοίταξε να δεις. Ιδού. Βουαλά, που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε. Έχουμε μια λοιπόν, μικρή αίσθηση το να διατηρούμε την πολιτική. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς τώρα κάνουμε έκκληση στον έπαρχο της Κάλυμνου να τα δει αυτά και να δει τι θα κάνει. Πρέπει να το διορθώσει.